φασιστικότητα και τόλμη. Έβαλαν τα θεμέλια της ευημερίας, της δημιουργίας και των νέων συνθήκων διαβίωσης στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Είχαν την ηρωική διάθεση του ανθρώπου που μάχεται για τα δικαιώματά του, να κατέχουν ειρηνικά το έδαφος που τους ανήκει. Όμως οι Μεσογειώνες δεν φαίνεται να ήταν αγαπητοί στις αρχές. Αυτό επιβεβαιώνεται από την έκθεση του κατοχικού νομάρχη Γιοργαντά, όταν από τις 19 Δεκάτου του 1941 συνέταξε. Οι κάτοικοι του χωρίου τούτου διατηρούσαν εις εντελώς απολύτης των κατάσταση, τα δε 90% τούτων τυχάνουν σε κομμουνιστέ εκ των μάλλων επικινδύνων. Την ίδια γνώμη είχαν και οι μεταξικές αρχές, ώσπου το 1939 συνέλαβαν και ενέκρισαν στο πέτρινο σχολείο της Εορδαίας 80 Μεσομιώτες, αναγκάζοντάς τους δια της βίας να υπογράψουν δηλώσεις ότι αρνούνται τον κομμουνισμό. Η απέχθεια και η παραφροσύνη του εθνικοφρονούντος λειτουργού δεν μειώθηκε στη διαπίστωση ότι 90 κάτοικοι στρατεύτηκαν κατά τον πόλεμο της Αλβανίας και επιδείξατο καλή διαγωγή και τιμήθηκαν με μετάλλια Ανδρείας. Και φτάνουμε στο 1941, έτος της γερμανικής εισβολής. Στη χώρα μας επιβάλλεται η κατοχή. Η επαρχία της Εορδαίας περιέρχεται στην γερμανική ζώνη υπό την εποπτεία του Φρυραχίλ Κοζάνης. Όλοι στρατεύονται για τον υπέρτατο αγώνα. Οι γενικευμένοι στην ύπαιδρο ληστεία της Οδιάς και των περιουσιών από τις δοσίλογες αρχές εξαγριώνουν και αναζωπηρώνουν το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων. Ο πρόεδρος της Μαρτυρικής Συνόδου Μεσογείου, κύριος Παρασατίδης Παύλος. Ο πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, κύριος Δημητριάδης Μίμης. Thank you.